Hello! Καλώς ήρθατε σε μια νέα σειρά που θα είμαστε κατά βάση οι δυο μας. Μπορεί να υπάρξουν κάποια επεισόδια που θα είμαστε και μόνοι μας. Αλλά για την ώρα θα είναι αυτό εδώ, θα είναι κάτι σαν κουβέντα review περίπου. Μπορεί να μην είναι και κανείς, γιατί ανοίγει η κάμερα μόνη της. Ναι, και ενώ δύο καρέκλες. Μια γαλά ήθε, πήγαινε μίλα της. Αυτή είναι η φάση τώρα. Θα σχολιάζουμε. Τώρα θα κάνω και μια εισαγωγή, μιας και είναι και το πρώτο επεισόδιο. Θα σχολιάζουμε σε γενικές γραμμές ταινίες, σειρές ταινιών. Δηλαδή, όταν είναι όπως η σημερινή που θα σχολιάσουμε, που είναι 4 ταινίες μαζί, ξέρω εγώ, franchise. Και γενικότερα στα πλαίσια το τι έχουμε δει, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Κυρίως το τι μας άρεσε, γιατί αν δεν μας άρεσε, λογικά δεν θα τη δούμε την ταινία. Και θα είναι κάτι τέτοιο. Θα είναι μια χαλαρή κουβέντα πάνω σε πράγματα που είδαμε. Έχουμε εδώ πέρα δεύτερο κινητό, assistant, κυρίως για να βλέπουμε τους ηθοποιούς και αυτά, γιατί δεν τα θυμόμαστε και πάρα πολύ καλά. Δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά με τα ονόματα. Θυμάστε τον πρωταγωνιστή, τους υπόλοιπους μετά. Ναι, και έχουμε αυτό εδώ πέρα για να σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Πρώτο επεισόδιο είναι, θα είναι λίγο αχταρμάς. Αν και θα είναι φτιαγμένο, τα καλά θα κοπούνε στο μοντάζ. Αχταρμά. Θα προσπαθήσουμε το καλύτερο, ελπίζουμε να σας αρέσει. Θα βγουν κάποια επεισόδια στην αρχή με το συγκεκριμένο background σε γενικές γραμμές και αυτή την εικόνα. Μετά μπορεί να αλλάξει, θα είναι λίγο πειραματικό. Γίνει μόνιμο, θα το μάθετε στην πορεία και θα φανεί και κατά πόσο θα σας αρέσει. John Wick λοιπόν, θες να ξεκινήσεις? Ταινιάρα. Stop it. Get some help. Εντάξει, εγώ έχω να πω, αλλά... Η απόλυτη δράση όμως, θα πω εγώ, σε ταινία και γενικότερα από όλο τον κόσμο που έχω ακούσει, η ταινία ήταν, ρε παιδί μου, και όντως ήταν αυτό, ήταν δράση. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, θα ξεκινήσουμε από την τελευταία που είδαμε, από την John Wick 4, μιας και είναι αυτή θα τραβήξει το περισσότερο ενδιαφέρον και θα πηγαίνουμε προς τα πίσω στις ταινίες. Ναι, αφού την είδαμε και πρόσφατα την συγκεκριμένη. Λοιπόν, πες μια στα γρήγορα, σαν ταινία σε γενικές γραμμές, ή ας πούμε βαθμό θα έβαζες. Εντάξει, έχουμε και μια αδυναμία και στον πρωταγωνιστή. Ναι, okay, εντάξει. Είναι ο Keanu Reeves. Είναι λίγο ξύλινος ο άνθρωπος, αλλά είναι αυτός. Γενικότερα, Keanu Reeves for the win. Είναι... Ναι. Εγώ γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε να δούμε δράση. Δεν πηγαίνουμε να δούμε δεν ξέρω και εγώ τι ταινία. Οπότε θα βαθμολογήσω με αυτή την. Εγώ ένα δεκαράκι το έβαζα. Εσύ 10 στα 10. Ξέρετε. Ρε παιδί μου, γιατί είχε απίστευτη δράση. Όχι, okay, μετά είχε κάποια πραγματάκια που θα αναφερθούμε σε λίγο που ήταν και αστεία. Ναι, εντάξει, είναι κάποιες σκηνές. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποιες μικροσκηνές όσο μπορούμε τέλος πάντων. Για να μην έχει και πρόβλημα με τον αλγόριθμο του YouTube. Θα προσπαθήσω να τα βάλω μέσα. Τώρα, εάν δεν τα καταφέρω 100% μπορεί να αρκεστείτε μόνο σε εικόνες. Όπως είπα, είναι το πρώτο επεισόδιο, θα έχει μικρό. Μικρό σύνδρομο. Τέτοιο, ναι. Σου λέω, σε θέμα, άμα βαθμολογήσω μόνο δράση, 10 στα 10. Η δράση ήταν πάρα πολύ. Σαν ταινία, σαν ταινία. Σαν ταινία, τέτοιο. Εντάξει, ένα 8 το βάζω. Εγώ σαν ταινία θα έβαζα 7 ή 7,5. Σαν γενικό σύνολο. Το μισό πάει. Υπέρ του μαθητή. Ναι, οπότε. Ισχύει. Θα έβαζα ναι αυτό ένα 7 με 7,5 σαν γενική ταινία. Σαν ταινία δράσης θα του βάζα ένα 9. Ποια είναι αυτή η ταινία που έχεις δει, ρε? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει το απόλυτο 10. Αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει το απόλυτο 10. Εάν ήταν μια ταινία να βάλω απόλυτο 10 σε θέμα δράσης, νομίζω ότι είναι το John Wick 4. Ούτε καν η προηγούμενη. Σαν ταινίες όμως, νομίζω ότι το John Wick 1 ήταν πιο καλοδεμένη. Και σε αυτήν θα έβαζα ως την καλύτερη ταινία δράσης. Απλά δεν ξέρω εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια ταινία όπως ήταν αυτή, με τη δράση που είχε αυτή και να μην είχε καθόλου κλισέ και να ήταν pure δράση χωρίς, ξέρω εγώ, κάποιες σκηνές που φαίνονται ότι τον περιμένουν αρκετή ώρα τον Keanu Reeves. Ο άνθρωπος είναι και 60 χρονών. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι φαινόντουσαν κάποιες σκηνές ότι περιμένανε η κομπέρση πάρα πολύ ώρα. Ήτανε μια σκηνή που βλέπαμε και δύο. Εξελίσσεται τέλος πάντων σε έναν χώρο, σε ένα ξενοδοχείο. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Που είναι ο τυπάς, ο κομπάρσος, που και καλά τον έχει βαρέσει με τα nunchucks. Και είναι μια ώρα, κάνει χωρίς να το χτυπάει. Ο Keanu Reeves σε κάποια φάση παλεύει με έναν άλλον. Και μέχρι να τελειώσει να νικήσει τον άλλον, αυτός. Κάνει κάτι τέτοια, κάτι σπασμούς μόνος του και καλά πάει να σηκωθεί, ξαναπέφτει, σηκώνεται, ξαναχτυπάει πάλι πίσω. Έχει τέτοια πράγματα που ήταν ψιλοαχρίαστα. Καλύτερα δείξει ότι τον αποτελείωσες αυτόν, έφυγε και πάνε στον επόμενο. Παρά αυτό, ήταν λίγο... Δεν είχε αυτό το feeling που θα ήθελα, αλλά από την άλλη η ταινία σαρπάζει από τα μούτρα.
Και είναι περίπου 3 ώρες ταινία και είναι από τις 3 ώρες θα έλεγα οι 2. Οι 2 και λίγο είναι μόνο δράση. Δηλαδή έχει μόνο τσακωμούς, μάχες και αυτό που ίσως έχει από τα καλύτερα που έχω δει σε ταινίες σε θέμα εφέ και σκηνοθεσίας. Δεν περίμενα να δω τέτοια σκηνοθεσία και θα μιλήσουμε και σε λίγο για ένα κομμάτι της ταινίας που νομίζω ότι είναι. Αν έλειπε αυτό από την ταινία θα ήταν 5 στα 10. Με αυτό μέσα. Βάλσα μου στην ψυχή ήταν αυτή. Ήταν μια σκηνή, ναι, θα τη συζητήσουμε σε λίγο. Αλλά σε γενικές γραμμές, εγώ αυτό θα έβαζα ένα 7 με 7,5 στα 10 στην ταινία. Γι' αυτό για κάποια τέτοια κομμάτια που υπήρχαν κάποια σημεία που θα μπορούσαν να λείπουν τελείως ή να έχουν γυριστεί διαφορετικά. Γιατί τώρα φαινόταν, έκανε μπαμ ότι ο άλλος περίμενε μέχρι να τελειώσει τη σκηνή που είχε, τη χορογραφία που είχε με τον άλλον κομπάρσο εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν ο λόγος. Και δεν υπήρχε μόνο ένα, υπήρχαν και άλλα. Ναι, απλά αυτό το ένα το φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, αυτό ήταν τέτοιο. Έκανε καραμπάμ από χιλιόμετρα, αλλά υπήρχαν και πιο μικρά τέτοια, ότι και πάλι έπεφτε ο άλλος και μέχρι να σηκωθεί, ξέρω εγώ, ήταν. Ναι. Δικαιολογείται εν μέρη, διότι είναι και μεγάλο σε ηλικία πλέον ο Keanu Reeves. Ξανά το κάνανε και τέτοιο. Αλλά... το τραβήξανε και μόνοι του. Δηλαδή εκεί που ήταν και καλά λίγο αστείο, το τραβήξανε και από τα μαλλιά, το κάνανε και σαν κωμωδία. Ναι, ναι, ναι. Είχε πολύ την αίσθηση του χιούμορ επίτηδες μέσα. Και όταν λέω την αίσθηση του χιούμορ επίτηδες, είχε κάποια. Είναι ένα σημείο τέλος πάντων που τρέχει ένα τύπο που ελέγχει ένα σαν κλαμπάκι καζίνο. Τέλος πάντων, ένας κακός θέλει να ξεφύγει από τον Keanu Reeves και τον πυροβολεί στον κόλλο. Και τον πετυχαίνει, καταλαβαίνετε, Διάννα, μέσα. Αλλά έχουν κάτι κουστούμια που είναι αλεξίσφαιρα. Είχε την αίσθηση του χιούμορ και την κωμωδία πάρα πολύ και δεν ήταν καθόλου άσχημο. Απλά ήταν αυτό, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή, εάν δεν υπήρχαν, θεωρώ ότι θα ήταν λίγο πιο πάνω σαν. Ναι, να ήταν λίγο ταινία. Πιο σε εισαγωγικά πάντα, σοβαρό λίγο. Και τώρα για πες, πώς θα πούμε και πώς τη βιώσαμε και μέσα στο σινεμά, γιατί την είδαμε στο σινεμά. Δεν είμαστε από αυτούς που χειροκρότησαν, να το αναφέρουμε. Όχι, αλλά. Ήταν... και χειροκροτήσαν μέσα στο σινεμά σε και ένα σημείο. Ταινία, είναι ταινία δράσης που σε κάποια φάση άρχισε να γελάνε όλοι μέσα. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα τέτοιο. Δίνει κάτι σε μια. Γιατί είναι ταινία δράσης. Κανονικά δεν θα γελάς, δεν θα γελάσω. Και... όχι απλά γέλασαν ένας δύο, ξέρω εγώ, κύριε, γέλασε και όλη η αίθουσα. Και δεν χαλάστηκε κανένας που γέλασε, δηλαδή το περιμέναμε. Και η ταινία στήθηκε με αυτόν τον τρόπο ώστε να το δώσει. Αυτό λέω, και γέλασαν όλοι μέσα, δηλαδή το χαρήκανε όλοι. Δεν ήταν ότι, α, ξέρω, η ταινία δράσης. Δεν θα έπρεπε να το έχει αυτό μέσα. Για πες τώρα για ερμηνείες, ας πούμε. Αυτούς που όλοι ήταν. Για μένα. Όχι όλοι, μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Όλοι ήταν καλοί. Ναι. Κάποιοι ήταν αρκετά καλοί και κάποιοι ήταν φοβεροί. Θεωρώ ότι ο Keanu Reeves ως πρωταγωνιστής ήταν ενδιάμεσα από το αρκετά καλός και ξέρω εγώ, ναι, πολύ καλός. Γιατί αυτός φαίνεται έτσι κι αλλιώς, αυτός φαίνεται στη ταινία. Ναι, οπότε το Keanu Reeves τον αφήνουμε λίγο απ' έξω και πιάνουμε τους υπόλοιπους. Θες να δεις ονόματα, το έχουμε αυτό για να βλέπουμε τα ονόματα. Ο Κέιν, ο τυφλός. Ναι, αυτός πιστεύω ήταν. Ο Ντόνι Γιέν είναι ο ηθοποιός. Αν το διαβάζω σωστά. Ή ο τέτοιο. Αυτός δεν έχει παίξει και το Ip Man, αν θυμάμαι καλά. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Ναι, νομίζω ναι. Και εγώ. Νομίζω αυτός έχει παίξει. Ναι, αυτός. Ναι, και αυτός όντως κάνει. Δεν ξέρω τώρα πως λέγεται, ζιουζίτσου, καράτε, αυτό που κάνει. Αλλά όντως αυτά που έκανε στη ταινία τα κάνει. Δεν είναι ότι βάλα το Keanu Reeves το ξύλινο τον άνθρωπο να κάνει καράτε. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή σαν ηθοποιή, ναι μεν είναι απίστευτα συμπαθής ο Keanu Reeves, αλλά δεν είναι τέλειος, ο άλλος είναι πολύ καλύτερο θεωρώ σαν ηθοποιός. Ένα, ο τύπος στις σκηνές μάχης ήταν απίστευτος και ήταν απίστευτος στο πώς έκανε το τυφλό. Για μένα. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έκανε το τυφλό ο τύπος. Άμα τον έβλεπες, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, να ήμασταν σε ένα παράλληλο σύμπαν και όντως ίσως στο σύμπαν του John Wick 4 και τον έβλεπες αυτόν, δεν θα έλεγες ότι αυτός ο τυφλός, ξέρω. Δεν πρέπει να είναι τέτοιο, ξέρω. Δεν πρέπει να έχει βάλει γυαλιά για να μην φαίνεται. Έχει κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου. Εντάξει, το ψηλιάζεσαι. Πέρα από ότι ξέρεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι τυφλός, αλλά υπάρχουν κάποιες σκηνές που το ψηλιάζεσαι. Αλλά είναι και λογικό από την άλλη. Διότι μιλάμε και για μια ψιλοκομική ταινία, δράση κομική. Αλλά ναι, έπαιξε απίστευτα καλά. Είναι ουσιαστικά παριστάνει τον δολοφόνο επίπεδου Wick. Είναι δηλαδή ο μοναδικός που τον φέρνει τον John Wick σε δύσκολη θέση. Και πέρα από αυτό είναι και φίλοι. Ναι. Έτσι μας παρουσιάζονται στην ταινία, ότι είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι. Είναι από τους ανθρώπους που ψιλοεμπιστευόντουσαν τη ζωή τους ένας τον άλλον. Οπότε έχουν και αυτή τη δυναμική ότι ναι, μεν είμαστε φίλοι, αλλά για τους δικούς μας σκοπούς ο καθένας. Είμαστε
αντίθετα και πρέπει ο ένας να φάει τον άλλον ώστε να επιβιώσει ο εκάστοτε που θα μείνει ζωντανός. Αλλά και πάλι με πολύ τέτοιο, με πολύ, σε εισαγωγικά, με πολύ σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι ότι θα τον τέτοιο, θα του βάλω την κλωποδιά αυτού νου. Χωρίς να κάνουν, χωρίς να κάνουν ζαβολιές ο ένας τον άλλον. Και φαίνεται και στην ταινία, δηλαδή, και στο, προς το τέλος, τέλος πάντων, φαίνεται εκεί πέρα που. Να πούμε σε αυτό το σημείο ένα συλληπιτήρια, αν και δεν θα το δει κανένας από την οικογένεια του ανθρώπου, αλλά του Lance Reddick, που έφυγε ο άνθρωπος από τη ζωή. Και... ο γραμματέας, όχι γραμματέας, ο Χάρον, τέλος πάντων, ο θυρωρός από το. Από το ξενοδοχείο. Από το βασικό ξενοδοχείο. Έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος, ένα συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μείνανε πίσω. Και αυτό δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτόν, γιατί δεν φάνηκε ιδιαίτερα στην ταινία και το κομμάτι του που φαίνεται στην ταινία ήταν έτσι σκηνοθετημένο, ξέρω εγώ, ώστε να φανεί ότι κλείνει το κύκλο του στην ταινία. Δεν είχε να προσφέρει πάρα πολλά σε αυτή την ταινία. Οπότε πάω παρακάτω σε ένα που θα σε κουφάνω, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις ποιον ρόλο έκανε. Ο Scott Adkins έκανε τον Κίλα, ο οποίος ήταν αυτός. Ο Scott Adkins είναι αυτός που έχει παίξει τον Μπόικα, ναι. Και έκανε αυτόν τον χαρακτήρα. Έκανε τον χοντρό. Το χοντρό, ναι. Αυτός ο χαρακτήρας. Αυτό που λέγαμε τέτοιο, το λέγαμε και στην ταινία. Βλέπουμε το συγκεκριμένο να κάνει παράτε ή ό,τι είναι αυτό. Όλα είναι καλά. Είναι πάρα πολύ εύσωμος, ρε παιδί μου. Ναι. Άνθρωπος που στην κανονική ζωή, αν έβλεπες ένα τέτοιο άνθρωπο, δεν θα μπορούσε να κουνηθεί έτσι όπως κινείται στην ταινία για κανένα λόγο. Παρ' όλα αυτά στην ταινία βλέπεις τον Μπόικα. Μάλλον βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν του μοιάζει καθόλου, αλλά να συμπεριφέρεται σαν τον Μπόικα. Είναι ο ίδιος χαρακτήρας, ο ίδιος ηθοποιός. Δεν φαινόταν ότι ήταν αυτό. Όχι, όχι. Εδώ το είδα. Είχαν κάνει απίστευτο μακιγιάζ. Θα βάλουμε φωτογραφία για αυτό που μιλάμε. Δηλαδή αυτά που λέμε θα καταλάβετε τι λέμε, γιατί εμείς τώρα μιλάμε λίγο στον αέρα και τα βλέπουμε από εδώ. Και αυτοί που και αυτοί που έχουν δει την ταινία και είναι λίγο πιο τέτοιο, σίγουρα ξέρουν ποιος είναι. Ναι. Και ότι έχουν κάνει τρελή δουλειά, ξέρω εγώ, στο να μην μοιάζει με αυτόν. Αλλά ναι, έβλεπες ένα χοντρούλι. Πολύ χοντρό. Άρα για πες γενικότερα για αυτό το σημείο εκεί. Και αυτός δεν μ' άρεσε στην αρχή, για παράδειγμα, εκεί πέρα που ήταν στο τραπέζι. Αφού το ξεκίνησαν, εκεί όταν ξεκίνησαν να παίζουν με τα χαρτιά, αρχίζει και γίνεται πιο συμπαθής. Θες να δεις λίγο πώς θα εξελιχθεί. Όταν άρχισε να μιλάει, όταν άρχισε να έχει το διάλογο. Ναι, και που άρχισε να παίζει. Που πέταγε για να παίξουν να δουν τι θα γίνει και ποιος θα νικήσει, ξέρω εγώ, στην παρτίδα. Σαν σκηνή, αυτή ήταν φοβερή σκηνή. Ήταν πολύ καλωστημένη και γενικότερα είχε πάρα πολλές τέτοιες καλωστημένες σκηνές. Ξεκινάει με μια απίστευτα ωραία σκηνή η ταινία. Ξεκινάει με το να καλπάζει κάπου στην έρημο της Ιορδανίας, αν δεν κάνω λάθος. Που εντάξει, λες Klein Mine, είναι ο John Wick. Κυνηγάει κάποιους με τουρμπάνια, νομίζω ότι λέγονται. Τέλος πάντων, αυτά που βάζουν τέτοιο στη μέση του πουθενά. Klein Mine σκηνή. Και εξελίσσεται ότι σε αυτό εκεί το σημείο υπάρχει ένας από αυτούς που ελέγχονται από την τράπεζα, κάπως έτσι το λένε αυτοί, και σκοτώνει έναν από αυτούς. Και αυτός βρίσκεται εκεί, δηλαδή υπήρχε λόγος που ήταν σε αυτό το σημείο. Και ο διάλογος στο μεταξύ τους ήταν πολύ γαμάτο. Το ότι και να σκοτώσει εμένα, θα έρθει άλλος, δεν θα αλλάξει τίποτα και τέτοια. Ναι, αλλά θα κόψω ένα ακόμα κεφάλι από το τέτοιο. Οπότε ξεκινάει με καλωστημένες σκηνές. Αλλά σε αυτό εκεί το σημείο μου άρεσε πάρα πολύ η ένταση που υπήρχε. Ως προς τον John Wick. Δηλαδή όλοι αυτοί που ήταν στο τραπέζι ήταν όλοι θέλανε το κεφάλι του John Wick για να πάρουν το μερίδιο της επικήρυξης ή για να έχουν άλλα ωφέλη, τέλος πάντων. Και κανένας δεν ήθελε να αφήσει τον άλλον να σκοτώσει τον John Wick. Και ο John Wick ήταν αυτός που ήθελε να σκοτώσει τον Kane, μισό λεπτό, τον Killa. Ήταν αυτός που ήθελε να σκοτώσει τον Killa για δικό του προφανώς συμφέρον. Σαν σκηνή αυτό που ήταν εκεί στο τραπέζι ακόμα θα του βάζα ένα 9 στα 10. Μετά όταν εξελίσσεται η μάχη και ψιλοτρέχουν στους διαδρόμους που είναι και αυτό το κωμικό κομμάτι, θα βάζα ένα 7 εκεί πέρα στο κλαμπάκι. Οι σκηνές που παλεύουν μεταξύ τους είναι ωραίες. Οι σκηνές που ο Κιάνου Ρίβς ψάχνει τον άλλο να τον βρει, όπως είπαμε και πριν, 60 χρονών. Ναι, φαίνεται. Δηλαδή φαίνεται στο τρέξιμο, δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου. Ο άλλος για παράδειγμα, χοντρός, ο άλλος δεν τρέχει πιο πολύ. Είναι και πιο νέος, πιο γυμνασμένος και τέτοιο, αλλά εντάξει, το βλέπει. Ότι εκεί, αυτό είναι από άλλη ταινία. Είναι Liam Neeson. Ναι, βλέπεις το, είναι σαν να βλέπεις το Liam Neeson να κυνηγάει ένα 25χρονο παιδί, ξέρω εγώ, 30χρονο. Ναι, φαίνονταν η διαφορά. Ναι. Και κοίτα, προσπαθήσανε και γι' αυτό είχαν βάλει και τον κόσμο και καλά, δεν μπορείς να τρέξεις κανονικά κόψουν λίγο σκηνές. Αλλά ναι, αυτό. Όσο το κυνηγούσε, ήταν σε φάση εντάξει, δεν χρειάζεται, πάμε παρακάτω. Εκεί που παλεύανε ήταν ωραίο. Θα σε πάω τώρα σε άλλη σκηνή. Η σκηνή που. Πώς να το πω. Με δικά σου.
Η σκηνή στο ξενοδοχείο που εξελίχθηκε η πρώτη μάχη, πώς σου φάνηκε? Και σαν σκηνή και που ήταν η πρώτη φορά που είδε ο Κέιν, θα λέμε τα ονόματα των χαρακτήρων μέσα στη ταινία πλέον. Ο Κέιν, τον Τζον Ουίκ, ο Κέιν ήταν ο τυφλός που πρώτο συναντάει τον Τζον Ουίκ. Πώς σου φάνηκε αυτό το κομμάτι εκεί πέρα? Πολύ καλός εντωμεταξύ, αν και τον είδαμε πολύ λίγο. Ήταν και ο διαχειριστής της, τέλος πάντων, του ξενοδοχείου εκεί πέρα που εξελίσσεται όλα αυτά, ο Σιμάζου Κότζι, λεγόταν ο ιδιοκτήτης και καλά του ξενοδοχείου, ο Χιρογιούκι Σανάντα. Αυτή η σκηνή πώς σου φάνηκε? Όλο το ξενοδοχείο φάση. Λες πριν ξεκινήσει η μάχη? Καθόλου τη διάρκεια, καθόλου τη διάρκεια. Γιατί στην αρχή είναι σε εισαγωγικά το debate που ξέρω εγώ τέτοιο. Ναι, ότι παρέδωσε τον Τζον Ουίκ, όχι δεν το παραδίδω, τον φυλάω και τέτοια. Έχει αρκετή κουβέντα στην αρχή. Απλά το λέω σαν κόνσεπτ, γιατί οι κακοί που έρχονται να βρουν τον Τζον Ουίκ, τους είδες ότι ήταν πέντε και κάποια φάση βρίσκονται αυτοί οι πέντε περικυκλωμένοι από όλους. Ναι. Και μέχρι να μπούμε εντωμεταξύ στο κλίμα ακριβώς, γιατί έχει περάσει και καιρός από την τελευταία φορά που είδαμε την προηγούμενη ταινία, ότι τα κοστούμια τους ήταν αλεξίσφαιρα, τους βλέπεις να τους βαράνε με βέλη, με όπλα, με και τέτοια. Και να σηκώνουν, ξέρω εγώ, τα σακάκια τους και να κάνουν έτσι και να μην πεθαίνουν. Κάποια στιγμή. Τι σώματα έχουν οι τύποι? Και εγώ το σκέφτηκα. Και κάποια ατσαλέγγι. Κάποια στιγμή πάω να γυρίσω και να του πω: θέλω κι εγώ ένα τέτοιο σμόκι, παιδιά. Κάνει λίγο έτσι. Ο άλλος μπορεί να σου δείξει τη λουκέτα, ξέρω. Κάνει λίγο έτσι και την αποφεύγει, δεν υπάρχει. Αν και τίμια αυτά τα σμόκινγκ, σαν το σμόκινγκ του Τζάκι Τσάν στο. Α, το τέτοιο λες. Ναι. Εντάξει. Άλλο. Άλλο αυτό. Άλλο. Αλλά ναι. Σαν σκηνή, πώς σου φάνηκε? Στην αρχή είναι ωραίο εκεί πέρα, γιατί και καλά κάνει και μια ατμόσφαιρα που μιλάνε πριν αρχίσουν να. Και έρχονται με σαν τσαμπουκάδες ο άλλος, τέλειο. Ναι. Ένα τερέκι, ένα τύπο, είναι θηρίο. Είναι λίγο σαν να σκοτεινιάζει εκεί λίγο τέτοιο, ξέρω, και γίνεται πιο σοβαρό. Όλη η σκηνή μου άρεσε και που παλεύουν στην αρχή πριν φτάσουν στον Τζον Ουίκ, που παλεύουν μεταξύ τους αυτοί, ξέρω, που μετά έρχεται μια στρατιά από τους κακούς, ξέρω εγώ, ενώ τους έχουν περικυκλώσει, είναι 5-6 άτομα, κάτι τερέκια έτσι. Μετά εμφανίζονται κάτι σου να πούμε με κάτι. Να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν δύο ειδών. Οι elite, ας πούμε, αυτοί που έρχονται και παλεύουν με τα smoking, και υπάρχουν και οι άλλοι που είναι πιο κάτω, οι πράκτορες εντός εισαγωγικών, που έρχονται φάσεις σαν SWAT ντυσίματα, ούτε καν βλέπεις πρόσωπα και τέτοια. Οι elite ήταν αυτοί οι πρώτοι που περικυκλώθηκαν και είναι αυτοί που αντέχουν και περισσότερη ώρα μέσα στη μάχη. Αλλά ναι, γι' αυτό. Οι άλλοι πιο πολύ είναι για το θόρυβο, τον τέλο. Ναι, είναι για να αρέσουν να κάνουν. Είναι για να δείξουν τα πόσα άτομα μπορεί να. Ναι. Και σκοτώσει ο Τζον Ουίκ καθ' όλη τη διάρκεια. Οπότε, ωραία, σου άρεσε ναι, ένα σαν και ήταν και σκηνητικό εκεί πέρα που βλέπεις μετά, ξέρω εγώ, ότι έχει τέτοιο άλλος. Ο πατέρας της κοπέλας, τέλος πάντων, γιατί ναι, πώς ναι, το ναι. λέγανε στη τέτοιο. Ο Χιρογιούκι Σανάντα είναι ο ηθοποιός. Ναι, αυτός ήταν και συγκινητικό, γιατί στην ουσία αυτός ήθελε να το προστατέψει τον Τζον Ουίκ. Ήταν με τον Τζον Ουίκ. Ναι, ήταν στην ίδια κατηγορία φίλοι, όπως είναι και ο τυφλός μέσα στην ταινία. Ναι, okay. Μόνο που δεν αντιώθηκαν όπως αν αντιώθηκε ο άλλος, επειδή για τους ναι, δικούς λόγους κράτησε... ήταν. Ναι. Ενώ όλοι θέλανε τον Τζον Ουίκ, ξέρω εγώ, ο άλλος στην ουσία δεν τον έδωσε και τον βοήθησε κιόλας. Εγώ θα έλεγα για αυτή τη σκηνή ότι μ' άρεσε πάρα πολύ στην αρχή που επιτίθονται όλοι σε αυτούς τους πέντε. Και αυτοί, ξέρω εγώ, δεν πέφτουν. Είναι θηρία οι τύποι. Προφανώς και βοηθούσαν τα κοστούμια, αλλά και το γεγονός ότι αντέχανε και πάρα πολύ, γιατί φάγανε πολύ ξύλο. Αλλά μετά το πώς εξελίχθηκε, σε αυτό το σημείο ήταν και αυτό με τον τυπά που έκανε το ragdoll μία ώρα, αυτό που λέμε. Δεν μπορώ να πω ότι γούσταρα πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε και πολύ η μάχη μεταξύ του Κέιν, που είναι δύο φίλοι αυτοί. Ο Κέιν είναι ο τυφλός που λέμε, και ο Σιμαζούκι Κάτζι, που είναι ο διαχειριστής του ξενοδοχείου, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Και ο ένας για να βρει τον Τζον Ουίκ, ο άλλος για να προστατεύσει τον Τζον Ουίκ, και εννοείται νικάει ο Κέιν, είναι πολύ καλύτερος ασάσι. Ποιος αυτός στο ρόλο του έχει ένα κύρος? Ποιος? Ο Κέιν. Ναι. Έχει ρε παιδί μου αυτό που λες. Είχε μια άβρα, ξέρω εγώ, ότι έμπαινε αυτός και λίγο έτριζε η γη. Ναι, το είχαν κάνει. Ήταν ουσιαστικά, αν κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει τον Τζον Ουίκ, αν δεν υπήρχε ο Κέανου Ρίβς, αυτός θα ήταν ο αμέσως επόμενος που θα μου είχε πάρει το τέτοιο. Και πάει τώρα αυτή. Ήταν από τις πρώτες σκηνές αυτές. Τώρα δεν έχω κάποια άλλη που να πω ότι ξετρελάθηκα. Θα αφήσουμε τελευταία τη γαμάτη σκηνή που μας άρεσε. Σε όλους βασικά άρεσε αυτή η σκηνή. Παίζανε η καλύτερη σκηνή δράσης σε ταινία ever. Και εσείς που δεν την έχετε δει, ξέρουμε ότι σας άρεσε. Ναι. Λες και βγήκε από βιντεοπαιχνίδι copy-paste ήταν εδώ τέτοιο. Τέλος πάντων, θα αναφερθώ λίγο τώρα και στην τελευταία σκηνή και μετά θα πιάσουμε το καλό το κομμάτι για να μην το τραβήξουμε πάρα πολύ. Η τελευταία σκηνή είναι αρκετά μεγάλη, είναι διαρκή περίπου μία ώρα και δεν εννοώ τη τελευταία σκηνή κλείσιμο της
ταινία, εννοώ την τελευταία σκηνή, το τελευταίο act που έχει να μείνει για να φτάσει στη τελευταία σκηνή. Που το κυνηγάνε και δεν θέλουν να τον αφήσει, που προσπαθεί να του βάλει ο κακός τρικλοποδιές καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να φτάσει που πέφτει 10.000 φορές από τη σκάλα. Πριν φτάσουμε εκεί, εμένα, εσένα δεν ξέρω να σας, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το act του κακού στην ουσία του. Κάτσε, πώς το λένε, το παλικάρι. Θα το βάλω και αυτό, να περίμενα. Θα σε ρωτήσω μετά γι' αυτό. Θέλω να μου πεις πρώτα τη σκηνή. Εκεί εντάξει, ήταν και πάλι. Πάνουμε λίγο στο δράση full, αλλά και λίγο αστείο γιατί προσπαθεί. Ναι, στην αρχή. Τρέχει, κάνει, δάνει από εδώ από εκεί. Και μετά ξέρω πάει στο κωμικό σημείο εκεί στη σκάλα. Ουσιαστικά το κυνηγάνε ορδές από άτομα. Υπάρχουν όλοι οι assassin που υπάρχουν στην πόλη, σε όλο το τέτοιο εκεί πέρα. Για να σας δώσουμε ένα context. Βρίσκεται σε ένα σημείο Α και έχει κάνει συμφωνία με τον κακό ότι θα δώσουν μονομαχία φάση καουμπόικη, 10 βήματα πυροβολάμε, στο σημείο Β, και για να φτάσει από το Α στο Β, καθ' όλη τη διάρκεια ο κακός ανεβάζει την επικήρυξη πάνω από το κεφάλι του Keanu Reeves, του John Wick, ώστε να το κυνηγήσουν όλοι οι κυνηγοί επικηρυγμένων που βρίσκονται στην περιοχή. Και τον κυνηγάνε ορδές. Εγώ θα πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια που το κυνηγάνε, είχε μουσικάρες, να πούμε σε αυτό το σημείο. Πέρα από μία-δύο σκηνές το πολύ που δεν ξετρελαθήκαμε με τη μουσική. Καθόλου δεν ήταν κακιά. Ναι, δεν ξετρελαθήκαμε απλά. Απλά δεν ήταν γιατί αυτό το. Σε σχέση με τα υπόλοιπα, έπαιζε κάτι ACDC, έπαιζε κάτι ροκές, κάτι ξέρω εγώ, κάτι τραπίδια, κάτι τέτοια εκεί πέρα. Πρέπει να είσαι λίγο κουμπωμένο εκεί. Ήταν πολύ γαμάτο. Μπορεί να το βιώσαμε και έτσι επειδή ήμασταν και στο σινεμά, έτσι. Σίγουρα, δεν θα ήταν το ίδιο άμα το έβλεπες. Αλλά το σημείο που παλεύουν καθ' όλη τη διάρκεια που βρίσκεται εν κινήσει, δηλαδή σε κάποια φάση που είναι στο αμάξι, και αυτά δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Αλλά όταν παίζουν ξύλο. Ναι, που κατεβαίνουν, που κατεβαίνουν από το αμάξι, ναι, μ' άρεσε περισσότερο. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερα στημένη αυτή η σκηνή που το κυνηγάγαν αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια. Βέβαια θα μου πείτε, κλιμακωνόταν, ας πούμε, το τέτοιο, οπότε λογικό. Αλλά τη θεωρώ καλύτερη σκηνή από αυτή που παλεύανε στο. Όχι στο ξενοδοχείο, στο κλαμπ που κυνηγούσε τον άλλον. Το ξενοδοχείο για μένα ήταν το πιο αδύναμο σημείο. Ουσιαστικά ήθελε να μας δείξει το πόσο εξοργισμένος και πόσο τρελαμένος είναι ο Τζον Βικ. Για μένα δεν το πέτυχε. Ναι, οκ. Το ξενοδοχείο για μένα δεν το πέτυχε. Το δέχομαι. Στη σκάλα ήταν ωραίο. Ναι, πριν φτάσουμε εκεί. Μετά υπάρχει η σκηνή της σκάλας. Ναι. Και θα την πούμε η σκηνή της σκάλας, διότι έχει νομίζω να ανέβει 2.000-3.000 σκαλιά, κάτι τέτοιο. Πολύ σκαλή, ρε παιδί μου. Πολύ σκαλή. Και καθ' όλη αυτή τη διάρκεια που ανεβαίνει, συνεχίζουν και έρχονται ορδές προς τα πάνω του, με αποκορύφωμα να φτάνει σχεδόν πάνω-πάνω και να έρχεται το super ντερέκι, ο bodyguard του main κακού, και να τον πετάει κάτω και να κατεβαίνει κάτω-κάτω, ξέρω εγώ. Και εκεί ξαναεξελίσσεται πάλι από την αρχή. Θα πούμε πώς ανέβηκε πάλι, αλλά να πούμε λίγο για τη σκηνή. Πες μια εσύ τη γνώμη σου. Αυτή η σκηνή μου άρεσε πάρα πολύ. Παρόλο που και αυτό είχε κάποια σημεία, το σε έχω βαρέσει τώρα, κάτσε λίγο χοροπίδα μόνο σου μέχρι να δει τον άλλον και να ξαναέρθω σε σένα. Ναι, απλά δικαιολογούταν επειδή μπορεί να κατρακυλούσε και καλά στις σκάλες ο άλλος, οπότε δεν είχε χρόνο. Τι θα έβαζα, τη σκηνή. Θα έβαζα ένα χταράκι σαν σκηνή όμως, μόνο αυτό εκεί πέρα. Ναι, όλο το σύνολο. Σύνολο και με το τέλος το πώς ανεβαίνει μετά. Ναι, όλο μαζί. Και μου άρεσε πολύ και στο τέτοιο, ο άλλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είναι με το σκυλί. Ναι, είναι ο Κανένας. Έτσι λέγεται στη ταινία, Κανένας. Το κανονικό του όνομα είναι Σαμίρ Άντερσον. Είναι αυτός ο Τράκερ, ο Ιχναλάτης, ο Κανένας. Έτσι λέγεται. Και αυτός πολύ ωραίος, στο ρόλο που του δώσανε τουλάχιστον μαζί με το σκυλί. Θα φτάσουμε, εσύ θες να πεις και το λίγο πιο πριν, το γιατί το βοηθάει, αλλά περίμενε εκεί ακόμα. Εγώ για τη σκηνή στη σκάλα, μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί δείχνει πάρα πολύ ωραία το τι ζόρι έχει να τραβήξει, ενώ έχει αντιμετωπίσει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πόσα άτομα, γιατί πρέπει να φτάσει και σε χρονικό περιθώριο εκεί που πρέπει να φτάσει. Χιλιάδες κόσμο, έχει φάει το ξύλο. Φτάνει σε αυτό το Γολγοθά με τις τόσες πολλές σκάλες και το βλέπεις ότι παλεύει και παρόλα αυτά. Δηλαδή, δυσκολεύει να ανέβει τις σκάλες και παρόλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτούς. Ανεβαίνει και στο τέλος έρχεται η κατραπακιά που τον ισοπεδώνει. Ναι, το ρίχνει πάλι κάτω και ξεκινάει πάλι από την αρχή. Και εκεί έχουν κάνει την ωραία μαγιά ότι δεν ξαναξεκίνησε μόνος του ο Wick αυτή τη φορά να ανέβει πάνω. Σκάει ο Κέιν από το πουθενά ο τυφλός και σαν αληθινός brother του λέει Τζον, θα ανέβεις πάνω, λέει, και θα τη δώσουμε αυτή τη μονομαχία. Δηλαδή δεν ήθελε να δεχθεί ότι δεν θα φτάσει, φτάσει στη μονομαχία με τέτοια φθηνά κόλπα. Δεν ήθελε να αφήσει τον εργοδότη του, εντός πολλών εισαγωγικών εργοδότη του, ώστε να τον ρίξει κάτω, να χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, γιατί ήταν άνανδρο και δειλό. Και μας δείχνει καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας ότι
ο Kane δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δεν θέλει να ανικήσει με αυτόν τον τρόπο. Θέλει να δείξει ότι είναι ο... Και υπάρχει λόγος στην ουσία που είναι με τη μεριά του κακού. Ναι. Αναγκαστικά δεν είναι. Ναι, δεν είναι ότι απλά είπε, ξέρω εγώ, ότι θα πάμε αυτόν γιατί μου έδωσε χρήματα. Δεν τον νοιάζανε τα χρήματα. Και τέλος πάντων, οι δυο τους αυτή τη φορά, με το να βοηθάνε ο ένας τον άλλον, οι δύο καλύτεροι της τραπέζης, οι δύο καλύτεροι δολοφόνοι της τραπέζης που έχουν υπάρξει ποτέ, καταφέρνουν και ανεβαίνουν και γίνεται η τελική μονομαχία. Τώρα, την τελική μονομαχία θα την αφήσουμε για λίγο, γιατί με αυτό θα κλείσουμε το... Απίστευτος φωτισμός γενικότερα σε όλη την ταινία. Ναι. Να το πούμε ουσιαστικά, αυτό. Τα κάδρα και η φωτογραφία της ταινίας είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχουμε δει. Νομίζω ότι αυτό και το Dune που θα μιλήσουμε σε επερχόμενο βίντεο έχουν τα καλύτερα κάδρα και φωτογραφίες που έχουμε δει. Δηλαδή, ήταν σχεδόν κάθε κομμάτι της ταινίας. Μπορείς να πατήσεις pause, να το κάνεις save, screen saver. Ναι. Όλα ήταν για να τα κλείσεις και να τα βλέπεις με τους στόχους σου στην ελεύθερη. Κάτσε να δω μια τέτοια να μου φτιάξει τη διάθεση. Και αρχίζει και κυλάει το τέτοιο, ξέρω εγώ, και βλέπεις, ήταν όντως πάρα πολύ. Κάπως έτσι. Και τώρα, πριν πάμε στη σκηνή της μονομαχίας, που θα κλείσουμε κιόλας με τη σκηνή της μονομαχίας, να πάμε στο καλύτερο κομμάτι της ταινίας. Σε εκεί να ζει, γιατί εγώ έχω να πω. Για το τέτοιο, λες από πάνω, για τη σκηνή από πάνω της δράσης που είναι μέσα σε. Σαν ξενοδοχείο. Σαν ξενοδοχείο. Ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο, ας πούμε. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, ένα άλλο κτίριο εγκαταλειμμένο. Ένα μεγάλο κτίριο, εγκαταλειμμένο ψηλό, μερικά σημεία, ξέρω εγώ, χάλια εκεί πέρα και τέτοια. Κυνηγάνε τον Τζον Βουίκ. Κλασικά, ναι, είναι πριν φτάσει στο σημείο με τη σκάλα. Αλλά έχουν ξεκινήσει, εκεί έχουν ξεκινήσει, τον κυνηγάνε. Ναι. Έχει ξεκινήσει ώρα τώρα που τον κυνηγάνε, φτάνουν τέλος πάντων σε αυτό το εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο και εκεί γίνεται... Και βλέπεις τώρα παλεύουν αυτοί κανονικά. Στην αρχή ξεκινάει κανονικά. Παλεύουν και κάποια στιγμή γίνεται παιχνίδι η ταινία. Είναι κάποιος από πίσω, δεν ξέρω που είναι ο άνθρωπος. Τι έκανε ο άνθρωπος, μπράβο του. Είναι, ξέρω εγώ, με το τηλεχειριστήριο και παίζει παιχνίδι και κρακ ανεβαίνει η κάμερα από πάνω. Πολύ smooth. Δηλαδή πήγαινε, έκανε μια κίνηση σε φάση μονοκάμερο, πρέπει να ήταν 3D, αλλά ήταν μονοκάμερο 3D και μπαίνει ενδιάμεσα από πόρτες, τοίχους και τέτοια και σιγά σιγά ανεβαίνει και γίνεται top down. Και εκεί, είναι και... όλο το τέτοιο, όλο το νταβαντούρι που γίνεται το τραβάει με κάμερα από πάνω. Ναι. Σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε ότι κάποιοι από τους κακούς που το κυνηγάγανε πιο πριν είχαν, ξέρω εγώ, στο οπλοστάσιο τους μια καραμπίνα με σφαίρες που εκρηγνύονταν και βγάζανε φωτιά. Και να μην τα πολυλογούμε, έρχεται στην κατοχή των χεριών του John Wick αυτή η καραμπίνα, μία από αυτές τις καραμπίνες. Φωτισμός απίστευτος, ώστε να δείξει και αυτό με την καραμπίνα το πώς τους... Παίζει μουσική από το πρώτο το John Wick που έπαιζε στο κλαμπ όταν κυνήγησε τον κακό και τον αποτελείωσε, το γιο του κακού τέλος πάντων, όσοι θυμούνται από το πρώτο. Και ξεκινάει με αυτή τη μουσικάρα, όταν φτάνει και είναι πάνω η κάμερα, παίρνει την καραμπίνα και αρχίζει και γίνεται τόσο. Δεν θυμάμαι πόσο διήρκησε η σκηνή. Δεν θυμάμαι. Νομίζω 3 ώρες ήταν να... η ταινία. Πρέπει να ήταν αυτή η σκηνή, δεν πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη. Πρέπει να ήταν περίπου 10 λεπτά, ίσως να ήταν 15 λεπτά. Εγώ ξαναλέω, πρέπει να ήταν 3 ώρες. Αλλά με το που ξεκίνησε αυτό η χορογραφία που ήταν εκεί μέσα, σε αυτό το από πάνω μονοκάμερο να εξελίσσεται, ξέρω εγώ, να παλεύει ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει, αλλά νιώθες ότι βλέπεις τις κινήσεις που παλεύανε στην ευθεία. Δεν ξέρω βασικά εάν ήταν όντως, αν έβλεπες όντως τις κινήσεις στην ευθεία και μετά απλά έκανε cut στο από πάνω. Αλλά μας έχει μείνει αυτό, ότι ήταν όλο μονοκάμερο από πάνω. Έβλεπες τις κινήσεις να παλεύουν και κάθε φορά που υπήρχαν, πυροβολούσε με αυτή την καραμπίνα με τη φωτιά, ξέρω εγώ, ενώ του ερχόντουσαν από όλα τα μέρη. Σκοτεινό, επίτηδες, full αυτό εκεί πέρα, ώστε να φαίνεται, ναι. Το μόνο φως ερχόταν μόνο από την καραμπίνα. Άκουγες κραυγές, έβλεπες φωτάκια να ξέρεις περίπου πού βρίσκεται ο καθένας. Έβλεπες, ρε παιδί μου, αλλά ήταν σκοτεινό, ναι. Ήταν βαρύ το κλίμα εκεί και πέρα. Και καθ' όλη τη διάρκεια ήταν. Άκουγες πυροβολισμό καραμπίνας, φως πολύ, φωτιά γιατί έσκαγε. Και ήταν απίστευτο. Νομίζω ότι η ταινία χωρίς αυτό το top down από πάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται πόσο ενθουσιασμένοι είμαστε για αυτό που μιλάμε. Δεν θα ήταν η ίδια ταινία. Η ταινία χωρίς αυτό το top down από πάνω, νομίζω ότι θα ήταν μια κακή ταινία, θα έλεγα. Το ψήνω να δω μια ταινία top down, αλλά
ολόκληρο. Θα αρχίσει μέχρι το τέλος. Είναι... Δεν ξέρω άμα θα βγει τέτοια ταινία, αλλά το ελπίζουμε. Έκανε ουσιαστικά αυτό που έκανε το John Wick σε σχέση με άλλες ταινίες όπως το Fast and Furious που θα ξαναβγεί τώρα. Δεν θα... η τελευταία. Όχι, αλλάξαν τα σχέδια. Όχι, αλλάξαν τα σχέδια. Δεν θα είναι η τελευταία. Αφά. Τέλος πάντων, ναι. Σε αυτή την ταινία η δράση έγινε καλά. Έγινε έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Είχε το κωμικό στοιχείο μέσα, προφανώς γιατί κάποια πράγματα δεν δικαιολογούνται. Αλλά από την πρώτη ταινία είχε κωμικό στοιχείο μέσα η. Όχι στον ίδιο βαθμό. Η τετραλογία πλέον. Όχι, αλλά από την πρώτη τέτοιο. Ουσιαστικά όλο αυτό ξεκίνησε επειδή το σκυλί που είχε αγοράσει η γυναίκα του Wick στον Wick, ξέρω εγώ, η νεκρή γυναίκα του Wick πέθανε από φυσικά αίτια. Δεν θυμάμαι να σα πω τώρα την αλήθεια, αλλά νομίζω από φυσικά αίτια, από καρκίνο. Το σκυλί αυτό μαζί με το αμάξι του, κλέψαν το αμάξι του και σκοτώσανε το σκυλί κάποιοι τύποι. Ο γιος ενός άλλου που ήταν μέσα στην οργάνωση αυτήν. Και όλο ξεκίνησε αυτό. Δηλαδή, όλος ο λόγος που τρελάθηκε ο Wick ήταν επειδή του σκοτώσανε το σκυλί. Που ναι, για κάποιους είναι απίστευτα σοβαρό τέτοιο. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν πιο κωμικό κομμάτι το γεγονός ότι ξεκίνησε όλο αυτό από το θάνατο του σκυλιού παρά το ότι ήταν όντως σοβαρό. Ναι. Άμα ήταν πιο σοβαρή η ταινία, θα είχαν βάλει ότι κάποιος σκότωσε τη γυναίκα. Οπότε η τετραλογία είχε πάντα το κωμικό κομμάτι, με κάθε επόμενη ταινία να έχει λίγο παραπάνω κομμωδία από την προηγούμενη. Η τέταρτη το απογείωσε. Όπως σας είπαν, υπήρχαν σημεία που δεν δικαιολογούνταν με τίποτα. Δεν είχε το χαβαλέ. Ναι, δεν ήταν, να πούμε και την άλλη, δεν ήταν αστεία μετά. Δεν ήταν κωμικό με αυτό το. Κάνω έτσι. Όχι, όχι. Αυτό δεν ήταν κωμικό. Είχε του τρολ φάση. Ναι, αλλά αυτό το τράβηξαν από τα μαλλιά. Εύκολα έπαιζε με αυτό, ήξερε ακριβώς τι ταινία είναι. Ναι. Δεν πήγες να δεις το American History X, μαθήματα Αμερικάνικης ιστορίας που ήταν full σοβαρή. Ήξερε τι ταινία είναι. Και αυτό, είπε και θα το δώσω και λίγο παραπάνω. Ναι, δεν προσπάθησε να το παίξει σούπερ σοβαρή ταινία. Τώρα, να πούμε πριν φτάσουμε στην τελική σκηνή της τέταρτης ταινίας και να δώσουμε και τα μπράβο και τα λοιπά, να πούμε ότι τις ταινίες τις έχουμε δει όλες. Την πρώτη, γενικότερα όλες πριν από αρκετό καιρό. Ναι. Τις θεωρούμε και τις τέσσερις ταινίες από τις πάρα πάρα πολύ καλές, με την πρώτη να είναι η καλύτερη σαν ταινία στο σύνολο. Ναι. Η δεύτερη να παίρνει και να κάνει πάρα πολύ καλά αυτό που έκανε η πρώτη και να το εξελίσσει λίγο. Η τρίτη νομίζω ότι έκανε λίγο κοιλιά, γιατί υποτίθεται ότι θα ήταν εκεί που θα το κυνηγούσαν οι πάντες στον John Wick. Την ουσία ήταν και να τελειώσει το τρίτο. Ναι, επειδή ήταν να τελειώσει το τρίτο, είχαν κάνει ότι θα το κυνηγήσουν οι πάντες στον John Wick. Ναι. Τελειώνει η τρίτη και ξανακλίνει ότι θα το κυνηγήσουν οι πάντες στον John Wick. Είναι σαν να έκανε κύκλο. Οπότε η τρίτη είναι η πιο αδύναμη, θεωρώ, ταινία της σειράς. Όχι κακιά. Όχι, όχι. Η πιο αδύναμη της σειράς από άποψη σαν σύνολο ταινίας, σαν σενάριο. Σαν δράση νομίζω ότι όλες οι ταινίες είναι πάρα πολύ καλές, με εξαίρεση πάλι η τρίτη να έχει κάνει κοιλιά και σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με τις υπόλοιπες. Και η τέταρτη να είναι πρώτη. Και θα την έβαζα εκεί πάρα πολύ κοντά με την πρώτη. Γιατί ήταν και η πρώτη που μας τέτοιο. Ναι, αλλά η πρώτη ήταν η πρώτη αυτή που σου έδωσε και σου ξεκίνησε το franchise. Ενώ αυτή ήταν πάρε δράση, να είστε, παιδί. Ναι, από το γεγονός όμως ότι ο Keanu Reeves είναι πλέον πολύ μεγαλύτερος και φαινόταν η ηλικία του. Ενώ στο πρώτο δεν φαινόταν τόσο πολύ η ηλικία του, έκανε περισσότερα πράγματα. Εδώ ο ίδιος τα κάνει. Ναι, το ξέρω. Απλά θέλω να σου πω ότι εδώ ίδιο, έπρεπε να περιμένουν οι άλλοι ναι. ώστε να κάνει τις κινήσεις. Το άλλο ήταν πιο κοντά στο. Καλά, αυτό πιστεύω κιόλας ότι το κάνανε και επίτηδες. Γιατί θα μπορούσαν να τις κόψουν αυτές τις σκηνές. Το αφήσανε, ναι. το κάνανε. Ναι, αλλά εμένα, εγώ σαν τελικός κριτής. Ναι. Και η τελική σκηνή είναι η μονομαχία. Πριν φτάσουμε στη μονομαχία, να πούμε για το κακό δύο πράγματα. Καταρχάς, να πούμε το όνομα του κακού. Ένα. Πριν πάμε στο κακό. Το παλικάρι Bill Skarsgård. Αν μπορεί αυτός να το πει, εμάς δεν μας πέφτει. Bill Skarsgård. Marquis Vines, κάτι τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία. Ναι, ο Γάλλος. Ο Marquis, έτσι το φωνάζανε. Ναι. Marquis το φωνάζανε. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Γάλλος. Αυτός πήρε το ρόλο του σούπερ κακού, λέγοντας ότι εγώ είμαι αυτός που θα εξαλείψει, ότι θα βγάλει από τη μέση τον John Wick. Έτσι πήρε την δύναμη της τραπέζης όλης, της οργάνωσης και τα χρήματα και το παίζε λίγο boss μέσα στη ταινία. Πολύ καλός στο ρόλο του. Πολύ σοβαρός, πολύ τέτοιο. Πολύ καλός στο ρόλο. Σου έδειχνε ότι όντως ήταν κακός. Έφασκε και αντιέφασκε σαν ρόλος ανάλογα με το σε ποιο σημείο βρισκότανε το να υλοποιήσει ή μη την υπόσχεση που είχε δώσει. Δηλαδή στην αρχή μπαίνει και τον δείχνει με απίστευτη μαεστρία ο σκηνοθέτης σε κάθε σκηνή να φαίνεται ως πολύ μεγαλύτερος από όσο φαινόμαστε εδώ πέρα, να φαίνεται πάντα να έχει την σκηνή ότι ήταν
πιο κοντά στην κάμερα. Ναι. Πώς φαίνομαι εγώ τώρα, το είναι πιο μεγάλος από τέτοιο, να φαίνεται σε κάθε σκηνή αυτή η φάση. Ώστε να το δείξουν ότι ο τύπος είναι τρομακτικός, ότι κάνει κουμάντο, ότι έχει έρθει, ότι είναι boss κτλ. Πολύ καλός το οποίο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Συγκεκριμένος. Αλλά είχαν κάνει αυτή τη δουλειά και ενώ προχωρούσε η ταινία, τον είχαν φέρει να μειώνεται σιγά σιγά αυτός, ξέρω εγώ, να έρχεται στο ίδιο σημείο μέχρι το τέλος που φτάνουμε στη σκηνή της μάχης, που φαίνεται ο Keanu Reeves ότι είναι πολύ μεγαλύτερος, ότι έχει έρθει ο Keanu Reeves μπροστά στο τέτοιο John Wick και αυτός έχει πάει πιο πίσω γιατί έχασε, δεν κατάφερε εν τέλει να τον βγάλει από τη μέση. Η μονομαχία εξελίσσεται μεταξύ του Kane και του John Wick. Πριν πάμε στη μονομαχία, πες. Να πούμε για τον τέτοιο. Για τον, με το σκυλί που δεν το είπαμε, δεν το αναφέραμε αυτό. Ο λόγος που βοηθάει. Α, το άφησα απ' έξω, εντάξει, ναι, γιατί αυτός είναι κακός, μετά γυρνάει γιατί πρέπει να δώσει. Στην ουσία δεν είναι κακός αυτός. Είναι κυνηγός επικηρυγμένος. Ναι, δεν είναι ότι μου έκανε κάτι αυτός. Ο κανένας, ο ιχνηλάτης. Ήταν ενάντια στον John Wick και επειδή ανέβασε ο άλλος, ο Γάλλος, ο Μαρκίζ, την αμοιβή του πάρα πολύ. Του λέει ότι θέλω να με. Άμα μου δώσεις τόσα εκατομμύρια, θα τον σκοτώσω τον John Wick. Εν τέλει δεν καταφέρει να τον. Δεν τον σκότωσε μετά στο τέλος και επίτηδες δεν ήθελα να τον σκοτώσει πλέον. Ναι, γιατί αυτό ήταν που είχαν κάνει παραλληλισμό με την πρώτη ταινία. Ο ιχνηλάτης έχει και ένα σκυλί που τον βοηθάει καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Σε κάποια φάση, ο bodyguard του κακού βρίσκεται αντιμέτωπος, μάλλον έχει απεγκλωβιστεί από το δάγκωμα του σκυλιού, του έχει πετάξει το σκυλί απέναντι του ιχνηλάτη και έχει βγάλει όπλο και είναι έτοιμος να το πυροβολήσει. Παλεύει με τον ιχνηλάτη, με τον ιχνηλάτη, ναι. Και έχει βγάλει όπλο να πυροβολήσει να στο τέλος τον ιχνηλάτη από τη στιγμή που απεμπλακίστηκε, τέλος πάντων τον νίκησε. Δεν το κάνει. Στη μάχη. Και εκεί που πάει να πυροβολήσει τον ιχνηλάτη, βλέπει τον άλλον που πάει να πυροβολήσει το σκυλί και γυρνάει και πυροβολάει το τέτοιο. Προτίμησε να σώσει το σκυλί τέλος πάντων από ότι να σκοτώσει κάποιον άλλον. Από εκεί και πέρα, καθ' όλη την, υπόλοιπη μετά, διάρκεια της ταινίας, δεν θέλει να τον σκοτώσει. Και τον βοηθάει κάποια στιγμή. Αντίθετα, τον βοηθάει. Σκυλί που θέλει το σκυλί ένα τέτοιο. Και σκοτώνει και αυτός από την ορδή των κακών που ερχόντουσαν στη σκάλα, σκοτώνει και αυτός προς ο κόσμο. Συν το ότι αυτός εν τέλει σκοτώνει τον δυνατότερο σωματοφύλακα του Βαλουνού, ώστε να πάρει και εκδίκηση για το σκυλί. Και στη μονομαχία εξελίσσεται πολύ ωραία και δραματικά. Ξέρω εγώ, με το να έχουν απόσταση, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη φορά 20 βήματα. Νομίζω 30. 30, μπορεί. Νομίζω. Μπορεί να ήταν 30. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ήταν πολλά και καλά στην αρχή. Να έχουν 30 βήματα και δύο προς την αντίθετη κατεύθυνση και να πυροβολάνε, ξέρω εγώ, με το που πει ένας εκεί πέρα που ήταν και λέγε πυροβολήστε, να πυροβολάνε. Ναι, και κάθε φορά. Ήταν αυτός κάτι. Κάθε φορά που δεν καταφέρανε να σκοτώσουν ένας τον άλλον. 10 βήματα πιο κοντά. Κάνανε 10 βήματα πιο κοντά. Mm. Με αποτέλεσμα να αφήσουν μέσα από ένα κώδικα επικοινωνίας που από ό,τι φάνηκε είχαν οι δυο τους. Σαν πολλά χρόνια που ήταν φίλοι ο Κέιν με τον John Wick, άφησε ο John Wick τον Κέιν να το πυροβολήσει. Παρίστανε ότι ήταν ανίκανος πλέον να σηκωθεί, οπότε είναι τελειωμένη η μάχη. Και πάει ο Μαρκίζ να αναλάβει την τελευταία βολή. Ο main κακός πάει να το παίξει καμπόσος και να αναλάβει την τελευταία βολή. Και στη σκηνή εκείνη, τέλος πάντων, με κάποιο πολύ ιδιαίτερο τρόπο, τώρα δεν έχει σημασία να σου πω πώς ακριβώς, τον καθυστερεί ο Winston, είναι το όνομα του χαρακτήρα μέσα στην ταινία. Ιαν Μαξέιν λέγεται ο ηθοποιός. Και αυτός πολύ ωραίος ηθοποιός και ο ρόλος του πάρα πολύ. Ήταν αυτός που είχε πυροβολήσει τον John Wick στην προηγούμενη ταινία. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου που είχε πυροβολήσει τον John Wick στην προηγούμενη ταινία. Σε αυτή την ταινία είναι πάλι τον βοηθάει. Και αυτός καθυστερεί με ένα ωραίο τρόπο τον Μαρκίζ. Και με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται ο John Wick σε θέση να τον πυροβολήσει και να τον βγάλει από τη μέση. Σε γενικές γραμμές, αν πρέπει να πάτε να δείτε την ταινία, εάν δεν είχε το top down, θα σας έλεγα ότι. Δεν θα χάνατε τίποτα. Πολύ ωραία ταινία και πάλι σαν δράσεις. Αλλά με τη top down σκηνή που έχει η ταινία μέσα, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε. Άμα σας αρέσουν μόνο γι' αυτό, μόνο γι' αυτό. Ακόμα και αν δεν σας αρέσουν, θα πω εγώ, πρέπει να πάτε να τη δείτε για να μπείτε στο mood πώς μπορεί να φτιαχτεί ωραία μια σκηνή και μια σκηνοθεσία. Και αν πάτε να τη δείτε, να τη δείτε για αυτό που είναι, έτσι. Ναι. Μια δράση με πολύ κωμικό και πολύ τέτοιο τραβηγμένο από τα μαλλιά, χιούμορ και ξέρω εγώ αίσθηση καφρίλα.
κιόλας. Ναι, δεν έχει βάθη. Αν πάτε να δείτε Σκορτσέζε, ναι, δεν έχει τόσο βαθύ τέτοιο σενάριο ώστε να. Αυτά νομίζω ότι είχα να πω εγώ από πλευράς μου για την ταινία. Το καλύτερο σημείο και αυτό που πιστεύω ότι και τώρα, άμα το βάλω τώρα, νομίζω ότι μπορώ να το ξαναδώ όλη τη σκηνή από την αρχή αυτή τη top-down. Ναι, 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 ναι. Και μου έχει μείνει πολύ. Μα εγώ σου είπα, αυτή η σκηνή μπορεί να διέρχεσαι 10 λεπτά, αν διέρχεσαι, μπορεί να διέρχεσαι και πολύ λιγότερο. Είναι σαν να είναι όλη ταινία. Δηλαδή αυτό που σου μένει από την ταινία και λες. Τι είδα ρε φίλε, βγαίνεις από εκεί ξέρω εγώ, περνάνε μέρες και λες τι είδα ρε φίλε. Πόσο ωραία σκηνή ήταν αυτή, πόσο ωραία ήταν το John Wick και λες το John Wick το 4. Εννοείς τη σκηνή αυτήν, τα 10 λεπτά πόσο ήταν. Ναι, ναι, ήταν απίστευτη. Εδώ μεταξύ ήταν η σκηνή που αρχίζει να παίζει, ψιλογουστάρουν όλοι, τελειώνει η σκηνή, χειροκροτήσανε όλοι στο σινεμά. Εκτός από εμάς το δει. Γιατί εντάξει, είμαστε λίγο σοβαροί, δεν μας άκουσε ο Keanu Reeves. Αυτοί είμαστε. Λίγα λεπτά μετά γίνεται και άλλο ένα σκηνικό, ξέρω εγώ, που ξεσπάσανε και οι περισσότεροι στα γέλια. Εκεί ήταν το αστείο κομμάτι της ταινίας. Και αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο αυτής της σειράς. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι για το όνομα. Έχουμε σκεφτεί κάποια πράγματα. Ναι. Ελπίζουμε να σας αρέσει το βίντεο. Μέχρι να βγει, θα έχουμε βρει και όνομα, πιστεύω. Πολύ πιθανό να έχουμε βρει όνομα μέχρι να βγει το βίντεο. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς θα μείνει στο μοντάζ και τι δεν θα μείνει. Κάποια τα λέμε και εξτρά μπορεί να κοπούνε. Θα προσπαθήσω να έχω υλικό, δηλαδή σκηνές από την ταινία. Όπως και θα υπάρχουν και αρκετές εικόνες, κυρίως για τους ανθρώπους που μιλάμε, ώστε να καταλαβαίνετε για ποιο μιλάμε. Και αυτά όσον αφορά αυτή την ταινία. Πολύ πιθανό να είναι για τον Dune. Είναι για το Dune. Το επόμενο επεισόδιο. Θα δούμε πώς θα πάνε τα επεισόδια. Είναι ψιλοπιλωτικά όλα αυτά που κάνουμε. Εάν δούμε ότι σας αρέσουν εσάς, αν δούμε ότι εμάς μας αρέσουν σίγουρα, αλλά ίσως να φτιάξουμε και λίγο το setup, το πώς θα καθόμαστε, το πώς θα το συζητάμε. Νοείται. Ίσως να αλλάξει και λίγο δηλαδή το στήσιμο. Συν το γεγονός ότι τουλάχιστον για αυτό το επεισόδιο, δεν ξέρω αν όλα τα επεισόδια θα είναι έτσι, αλλά τουλάχιστον για αυτό το επεισόδιο δεν έχουμε κανένα σενάριο. Όχι, ό,τι θυμόμαστε, ό,τι είχαμε. Είχαμε ένα μπούσουλα. Προσπάθησα μάλλον να θέσω ένα μπούσουλα καθ' όλη τη διάρκεια τη κουβέντα να το πάμε τέτοιο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο είδους σενάριου. Οπότε ήταν ό,τι μας ήρθε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να αφήσαμε κάποια πράγματα εκτός. Μπορεί να είπαμε ίσως κάποια λίγο παραπάνω, να τα κρατήσαμε λίγο παραπάνω χωρίς λόγο. Ναι. Θα δούμε τι θα μείνει και στο μοντάζ. Και μπορεί να κάνουμε και τέτοιο. Το επόμενο μπορεί να είναι με ένα σενάριο, δεν θα είναι ποτέ. Δηλαδή να γράψουμε σενάριο. Ναι, να έχουμε τέτοιο. Bullet points, ας πούμε. Αυτό, ναι, για να μην ξεχάσουμε κάτι. Δηλαδή μπορεί να δούμε μια ταινία και να πούμε ότι τα σημαντικά πράγματα είναι αυτά τα 10. Βλέπεις ότι αυτό το έχω αναφέρει και να αναφέρεις ώστε και καλά να γίνει ολοκληρωμένο. Αυτό θα προσπαθούμε να εξελισσόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της αυτήνης της σειράς που θέλουμε να φτιάξουμε. Αυτά, να είστε όλοι καλά. Γράψτε κάτω στα σχόλια εάν θέλετε να αφήσετε κάτι που δεν είπαμε, ίσως άμα θέλετε να τα συζητήσουμε λίγο παραπάνω και αργότερα. Αν σας άρεσε, ναι. Εάν δεν σας άρεσε, ποιος είναι ο λόγος που δεν σας άρεσε, για να έχουμε κάτι ώστε να δουλέψουμε, να έχουμε κάτι να αλλάξουμε. Και εννοείται, όπως πάντα, στην περιγραφή υπάρχουν τα social media, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και από εκεί. Στο Discord μπορούμε να τα πούμε έτσι λίγο πιο άμεσα για την εκάστοτε ταινία όσον αφορά τη σειρά που συζητάμε, βάσει θεματικής ενότητας που τα έχω χωρίσει. Και εννοείται, πάτε στο κουμπί του subscribe αν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού, γιατί μας βοηθάτε πάρα πολύ. Και το καμπανάκι να βλέπετε πότε ανεβαίνει πάντα τέτοιο. Ναι, βοηθάει. Τουλάχιστον έτσι μας έχουν πει. Έτσι σας λέμε. Και με το καμπανάκι πολλές φορές δεν είναι πάνε ειδοποίησεις. Γι' αυτό δω. Αλλά έτσι μας έχουν πει. Είναι λίγο πιο πιθανό. Σίγουρο ότι θα πάνε. Είναι λίγο πιο πιθανό. Ναι, πιο πολλές. Από εμάς τα δύο αδέρφια, τους κούκλους εννοείται. Το κλείνουμε και θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε κάτι πριν από βίντεο ταινία. Αλλά θα τα πούμε σε κάποιο διάστημα όταν τα πούμε πάλι με βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Τσάια!